χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πολύ περίπλα κομμένα. Συγένεια με στη μοναξιά που δεν τη αντέχω άλλο μια. Γιατί νοσταλώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Θέλω να δεις όπως την αγαπώ και μια μέρα θα την βλέπω. Στην Λιγαρκιά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα δυο γυαλιά. Και θα μπορέψουμε μαζί λίγο το χώρο των Μικαριώτη. Θα νεφίσουμε, θα νεφίσουμε. Και φίλοι, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Γράψτε μας λοιπόν τις προτάσεις σας και βοηθήστε μας να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Το email της εκπομπής μας είναι rospo@otenet.gr. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως οι επισκέπτες από τις χώρες της Ευρώπης θα προτιμήσουν να περικόψουν άλλα καθημερινά έξοδά τους αντί να στερηθούν τις διακοπές. Οι διακοπές για αυτούς αποτελούν τρόπο ζωής. Μπορεί να μην πάνε διακοπές το χειμώνα, αλλά αποκλείεται να μην κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, ακόμη και αν χρειαστεί να επιλέξουν πιο φτηνή κατηγορία ξενοδοχείου. Επίσης, εκτιμώ ότι φέτος θα είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των τουριστών που θα αλλάξει για λόγους οικονομικούς τον προορισμό του, από μακρινό σε κοντινό. Ουσιαστικά θα υποβαθμίσουν, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη υποβαθμίσουν, τους προορισμούς τους. Οι τουρίστες, για παράδειγμα, αντί για Ντουμπάι ή Ταϊλάνδη, φέτος θα πάνε σε Ελλάδα ή Τουρκία. Φίλες και φίλοι, το γενικό συμπέρασμα από το ταξίδι μας στις παραδουνάβιες πόλεις είναι ότι παρά τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, μπορούμε να κοιτάμε με αίσθημα αυτοπεποίθησης το τουριστικό μέλλον της περιοχής μας.